Λοιπόν, Παναθηναϊκός Άγιαξ, εδώ είμαι, ωραία, 0-1. Θα ξεκινήσω με τον Άγιαξ, δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, αν παίξει μπάλ με Άγιαξ, θα βαράνε μπέναλτι μέχρι τα χαράματα. 2-2 θα έρθει στην Μάλμε και 1-1 θα έρθει στην Άγιαξ. Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δηλαδή δεν είναι να πεις ο Άγιαξ έχει ένα κλικ παραπάνω. Δεν με ενθουσίασε. Σίγουρα έχει καλούς χειριστές της μπάλας και αυτό το βορειοευρωπαϊκό κομμάτι. Μια ομάδα η οποία και μια Ολλανδία τα 5-6 τελευταία χρόνια δεν βγάζει και παίκτες. Δεν παράγει παίκτες. Δεν έχει φουρνιά, ας πούμε, αυτό το διάστημα. Θα βγάλει όμως, εντάξει. Το θέμα μου είναι ότι δεν είναι άτρωτη αυτή η ομάδα. Σίγουρα έχει καλύτερο passing game. Σίγουρα οι χάφτες γυρίζουν καλύτερα την μπάλα. Σίγουρα έχουν δύο extreme και οι αλλαγές τους. Γιατί τους άλλαξε τους extreme ο προπονητής. Ο νεαρός. Έβγαλε τον Φόμπς, έβγαλε τον Κούτς, έβγαλε τον 23, έβγαλε τον 3. Εντάξει. Έχουν μια ταχύτητα. Έκανε ωραίο γκολ το πρώτο. Το ένα γκολ πέσει με το Χιάκπομπ. Ο Άκπομπ πιο εξελιγμένος από ότι τον άφησα στον ΠΑΟΚ εγώ. Δηλαδή εκεί στον ΠΑΟΚ έπαιζε την κόντρα να σπάσει το offside. Τώρα το βλέπω και συμμετοχή κατεβαίνει, συμμετέχει. Εντάξει, δεν είναι ο center for το φόβητρο, αλλά εντάξει. Δηλαδή μάλιστα το 10 θα πάρει το 7,5. Από εκεί και πέρα έχω ενστάσεις με το πώς κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μάτς που έγινε να αντιμετωπίσει μια ποιότητα, μια ταχύτητα καλή, μια ομάδα, δεν μπορεί να παίζει με δύο δεκάρια. Το Ζουρίσιτς και τον Μπακασέτα. Θα παίζει ένας εκ των δύο. Θα ξεκινάει έτσι το μάτς. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός ομάδα όπως με τον Βαρδινογιάννη που είχε τους παικταράδες, τον Ζάιτς τότε που χτύπησε η Λίβερπουλ και τέτοια. Όταν βάζεις Μπακασέτα, Αράο, Τσέριν στα χαφ τριάδα μπλέκεις. Έχεις το Ματζίνι στη γραμμή, ο Φλόρος του Φλόρου, τον Φλόρο, ο Φλόρε και τον Ζούριτσιτς, τον οποίο δίνεις εντολή σωστά να γίνει προς τα οχτάρια. Το κάνεις καντουρίστιλ. Δηλαδή παίξε εξτρέμ, αλλά θα ανεβαίνει ο Μιλαντίνοβιτς όλη την πλευρά πιο πολλά μέτρα από τον Κότσιρα, που κακώς ξεκίνησε για μένα ο Κότσιρας, έχω ξέρει ο Βαγιανίδης, δικό του θέμα, και να έρθει ο Ζούριτσις κοντά στον Μπακασέτα, ο οποίος περπατούσε στο πρώτο ημίχρονο, είχε πάει στο Ζάπιο να βρει τη Βουγιουκλάκη στο τραγούδι, στο Ζάπιο μια μέρα καθώς περνούσα, συνάτησα μια νέα ξανθομαρούσα, τη λέγανε Αλίκη Βουγιουκλάκη. Περπάταγε. Περίμενα εγώ 45 λεπτά, κάνει ένα σέντρα σουτ, να πάει πάνω στο δοκάρι και να χτυπήσει το κόρνερ και να κάνει το χέρι. Τι το κάνει στο χέρι, τροχονόμωσε και το κάνει στο χέρι. Κάνει το χέρι έτσι. Τι δίνει εντολή, δηλαδή τι τακτική θα ακολουθήσει. Αυτά τα λέω προπονητής, κάνει το χέρι έτσι. Ο Μπακασέτας. Νομίζω ότι σε αυτά τα μάτς, εγώ πριν το μάτς είπα διαφωνώ με το 4-3-3. Ή θα παίξεις 3 χαφ και θα παίξεις ένα εκ των Τζούρις στην Μπακασέτα, ή θα παίξεις το 3-5-2, γιατί μου κάνανε χθες παρατήρηση οι Παναθηναϊκοί εδώ στη ραπτομηχανή. Τι λέει 3-5-2? 3-5-2. Θα βάλεις Βαγιανίδη, Μιλαντένοβιτς, Γετβάη, Σέγκεφερ, Δίκασον. Θα βάλεις Αράο, Τσέριν, Τζούριτσιτς, ή θα βάλεις Αράο, Τσέριν, Μπακασέτα, ή Αράο, Τσέριν, Γιούριτσιτς, και θα βάλεις Γερεμέγεφ, Ματζίνι. 3-5-2. Πολύ ωραίο. Να χτυπήσεις τους δυο χαφ γρήγορους αλλά αμυντικά ανύπαρκτους, τον Τέιλορ τον 8 και τον 21 τον Φίτζι Τζιμ. Τους έκανε αλλαγές ο έξυπνος προπονητής αντιπάλου του Άγιαξ. Αυτή η ομάδα όταν έχει την μπάλα στα πόδια, αν βρει ένα χαφ λιγότερο στο κέντρο, σου κυκλοφορεί την μπάλα πιο εύκολα, τη φτάνει πιο εύκολα στην περιοχή, σου κάνει επικίνδυνες καταστάσεις. Τον άξονα θα φυλάξεις, ας τα άκρα.
τα άκρα θα σου βγει ένας κολόμπακας Ρένες του Κόλτα 9 μέρα και ένας χάτο αγνώστος στοιχείος μπακ. Και τι έγινε που θα σου βγει? Όλο το πρόβλημα ήταν ο Κόφτης, ο Χέντερσον, οι δύο χαφ και φυσικά δύο εξτρέμ. Εκεί θα παίξεις σφιχτά σαν Παναθηναϊκός. Δεν θα πεις θα πάω να παίξω όπως θα πάω να παίξω με την Καλυθέα, τον Ατρόμητο και την Τρίπολη. Δηλαδή είτε παίξεις με τον Άγιαξ είτε παίξεις με την Τρίπολη θα παίξεις το 4-2-3-1. Όχι, πρέπει να έχεις πλάν B και να είσαι εναλλακτικός. Γίναν φάσεις από τον άξονα πολλές. Όσο ήθελε ο Άγιαξ να παίξει μπάλα, γιατί μετά από κάποια στιγμή κορόιδευε ο Άγιαξ. Διαχείριση του 1-0 έκανε. Δεν πας λοιπόν με Αράο, Τσέρι και Μπακασέτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε μια εσωτερική αλλαγή. Έβαλε όλη την πλευρά του Μιλαντένοβιτς. Γύρισε δεκάρι του Ζιούρισιτς και πήγε κοντά τον Μπακασέτα με τον Αράο για να κάνει passing game. Και έκανε και pressing. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορεί να κάνει pressing. Τόση ώρα, Αύγουστο μήνα, ο Παναθηναϊκός. Το έκανε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο για 20 λεπτά. Και εκεί για τις φάσεις του, για να δημιουργήσει κατάσταση, δεν τις έκανε γκολ. Εν ώψη ρεβάνς. Πιο καλή ομάδα ο Άγιαξ από τον Παναθηναϊκό. Πιο ποιότητα, πιο ταχύτητα, πιο εξτρέμ. Παλεύεται. Παλεύεται, αλλά οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Άγιαξ, άλλαξε τα δύο εσωτερικά χαφ με τον 21 και τον 9, σταθήκανε καλά, πιο αμυντικοί. Άλλαξε τους εξτρέμ, το ίδιο επικίνδυνο. Μπήκε ο Γκουτς, πήγε στο ένας με έναν με τον Μπάτλο που μπήκε αλλαγή μετά. Μπήκε. Ο Παναθηναϊκού οι αλλαγές είναι όλοι ανέτοιμοι. Δηλαδή μπήκε στον Κότσιρο ο Μπάτλοκ. Παπάρια. Μπήκε ο Μαξίμοβιτς στον Τζέριν στο ρίσκο του Παναθηναϊκού. Την μπάλα δεν ακούμπησε. Μια διήθηση, μια κάθετη πάσα δεν έκανε. Μπαίνει ο Τετέι ανέτοιμος. Ο Τετέι στη θέση του Ματζίνη. Και μετά εγώ έβλεπα το ματς ένα μαγαζί εκεί στη γειτονιά, την Κατοτούμπα. Μόλις βγάζει το Γιούριτσις και βάζει το Λιμιό. Και εκεί ήταν το λάθος. Τον Μπακασέτα θα βγάζει να βγάλει το Λιμιό. Και το Λιμιό τι τον βάζεις? Τι να τριπλάρει? Τι να μπει? Τι να πασάρει? Έκανε ένα γκολ το Φουκαρά τον ΠΑΟΚ. Κατέστρεψε το κύπελο. Πήρε το κύπελο ο Παναθηναϊκός. 70-30 η πρόκριση για τον Άγιαξ. Ποιος παλεύεται? 80-20 είπαμε με το κουμπί. 70-30. Η οποία παλεύεται. Θες παλεύεται. Δύο γκολ εκεί. Τι θέλει δύο γκολ? Πάει καμία παράτα. Γαλαντόμωση. Εντάξει. Δεν θα πας με 4-2-3-1 με τον Άγιαξ επίπεδο ομάδα. Δεν είναι ο Άγιαξ φόβητρο. Είναι καλύτερό σου. Δεν πας με τον Βαδιστή Μπακασέτα, τον Αράο και τον Τζέριν τριάδα. Δεν πας. Και επειδή αυτές οι ομάδες χτυπάνε από τον άξονα, 3-5-2, 3 half, 3 stopper, 2 back, δεμένος. Πάρε 0-0. Πάρε 1-1, πάρε 0-0. Χτύπα και εκεί ένα αυτό και άμα το φας ανοίξου τότε. Είμαι αντίθετος στο στυλ θα παίξω εγώ και ακολουθήστε οι υπόλοιποι. Μα δεν μπορεί. Δεν έπαιξε. Ναι, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίξει. Έδωσε χώρο ο Παναθηναϊκός και αυτό πλήρωσε. 4-2-3-1. Ναι. Δεν γίνεται. Θα πρέπει οι ομάδες οι ελληνικές, αφού δεν είναι κιόλας έτοιμες, να είναι πιο περιορισμένες, ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου, πιο προσεκτικές, πιο τρεξίματα στο χώρο του κέντρου, πιο σφιχτά τα πράγματα. Μα το παιχνίδι ήταν μετά το δεύτερο ημίχρονο, πολλά φάουλ, κάρτες, μάρτες. Πάνε χάλαστο το παιχνίδι και κλέψε το 1-0. Για ποιο λόγο να μπεις εσύ 4-2-3-1
και να σου κάνουν στα καλά τους ο Τέιλορ και ο Φίτζι κατοχή και οι δυο εξτρέμ και να σε χτυπήσουν στα πρώτα λεπτά από τον Κότσιρα και να γίνει 0-1-0-2. Για ποιο λόγο? Επειδή παίζει την έδρα σου. Και λοιπόν, είναι ντροπή να παίξει με τρεις στόπερ και τρία γκαφ. Το παίζουν όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Φυκτά. Θα πούμε και άλλα περισσότερα στα υπόλοιπα μάτς. Φεύγω διακοπές. Μου μαθαίνει ο Χατζηνάκος στο τηλέφωνο και θα σας αλλάξω τα πετρέλαια από τη χώρα Τριφυλίας. Μου χάλασε και το κόρτομα τώρα γιατί πήγα να το βάλω μπρος και δεν έπαιρνε. 303.000 χιλιόμετρα. Δυναμό με το μπαταρία δυναμό ή τι άλλο είπε, ρε. Μίζα. Δηλαδή είναι ο Αύγουστος Καριόλης. Βγάζουμε από τα έτοιμα να χαλάσει και το κόρτομα να μου. Γαμώ το ταλικάκι μου να μου. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, τα λέμε. Να είστε καλά. Εδώ